Κύριε Βοτιτσιάνο, ευχαριστώ πάρα πολύ και νομίζω ότι πολύ εύστοχα τέθηκε στην αρχή ότι εδώ με αυτές τις ομιλίες ερχόμαστε στο διατάφτα και στη χρήση των μέσων της ηλεκτρονικής υγείας αλλά και του δεύτερου κομματιού του ΕΥΠΟΝΑΧΑ που είναι το οικοσύστημα και η συνεργασία όλων μας για την καλύτερη φροντίδα των ασθενών. Έτσι λοιπόν, έφυγα πολύ γρήγορα. Αν έλεγα σε δύο κουβέντες για αυτούς που δεν ξέρουν τι είναι η ανακουφιστική φροντίδα ή τι είναι η φιλοσοφία της ανακουφιστικής φροντίδας, θα έδειχνα αυτό το σχήμα και μόνο. Και θα έλεγα ότι στην ανακουφιστική φροντίδα δεν ασχολούμαστε μόνο με τον ασθενή, αλλά όπως ακούσατε σε όλα τα χρόνια νοσήματα, είπε ο κύριος καθηγητής, κάνουμε ευχαριστημένη και την οικογένεια. Ασχολούμαστε και με την οικογένεια που σε μία χρόνια πάθηση υποφέρει και εκείνη μαζί με τον ασθενή. Και δεν ασχολούμαστε μόνο με τα προβλήματα τα οποία συνήθως βλέπουμε στο νοσοκομείο, που είναι η διάγνωση μιας νόσου και η πρόγνωσή της με τη συνοσηρότητα ή τα συμπτώματα τα οποία προκύπτουν από την αρρώστια, αλλά ερχόμαστε και βλέπουμε άλλα πάρα πολύ σημαντικά και όλες οι μελέτες που έχουμε κάνει και εμείς βλέπουμε ότι οι ασθενείς μας πολλές φορές προβάλλουν οικονομικά και ψυχολογικά προβλήματα πιο σοβαρά ακόμα και από μια νόσο όπως είναι ο καρκίνος. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε στην ανακουφιστική φροντίδα και τα ψυχολογικά και τα κοινωνικά προβλήματα, τις αλλαγές των ρόλων στην οικογένεια, χάσαμε τη δουλειά, τα πνευματικά προβλήματα που έχουν μεγάλη σημασία στο τέλος της ζωής όταν ο θάνατος είναι πιο κοντά, τα πρακτικά προβλήματα, ιδιαίτερα στο σπίτι, βλέπουμε ασθενείς στο νοσοκομείο, μπορεί να πούμε. Έχουμε ξανλύσει χειρουργική θεραπεία, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, θα έρθουμε να πούμε στους ασθενείς. Δεν έχουμε κάτι άλλο τώρα για σας, κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει. Πηγαίνει στο σπίτι με όλα του τα προβλήματα, σύν τα πρακτικά προβλήματα. Οι ιδιαιτερότητες που βλέπουμε στην ανακουφιστική φροντίδα στο τέλος της ζωής και η αλλαγή που πρέπει να κάνουμε στους στόχους μας. Και βέβαια, ακολουθούμε την οικογένεια και στο πένθος, το πρώτο διάστημα, για να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα και τα πεδία αποτελούν τα πεδία που ασχολείται η ανακουφιστική φροντίδα και βέβαια θα έπρεπε να είχαμε ένα γιατρό υπεράνθρωπο για να ασχολείται με όλα αυτά ταυτόχρονα, ξέρουμε ότι δεν γίνεται. Γι' αυτό και η ανακουφιστική φροντίδα παρέχεται από ομάδα. Παρέχεται από ομάδα που έχει εκτός από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, έχει ψυχολόγους, έχει κοινωνικούς λειτουργούς, φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, όπως έχουμε εμείς, αλλού φαρμακοποιός και διαιτολόγος. Πότε παρέχεται η ανακουφιστική φροντίδα, ταυτόχρονα με οποιαδήποτε άλλη θεραπεία, από την αρχή της διάγνωσης της νόσου. Και αν μένει ο ασθενής μπει σε ύφεση και γίνει καλά, εδώ μπορεί να κάνει χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, χειρουργείο, να έχει μια καινούρια στομία και να θέλει βοήθεια στα συμπτώματά του. Στη συνέχεια, αν μπει σε ύφεση, τον αφήνουμε από τη φροντίδα. Αν η νόσος υποτροπιάσει ή προς το τέλος της ζωής, επανέρχεται πάλι όλη η ομάδα της ανακουφιστικής φροντίδας για να υποστηρίξει τον ασθενή και στο πένθος, όπως είπαμε. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα που λέει η αμερικανική ομάδα των παθολόγων-ογκολόγων, ανασκοπώντας 7 προοπτικές τυχεοποιημένες μελέτες, καταλήγει ότι η παράλληλα η ανακουφιστική φροντίδα θα ανακουφίσει από τα συμπτώματα, θα δώσει καλύτερη ποιότητα ζωής, θα μειώσει το φορτίο των φροντιστών, θα πάνε καταλληλότερα και το άλλο, εκείνο που μιλήσαμε όλοι σήμερα, μιλήσαμε για δύο πράγματα που πρέπει να μείνουν. Το ένα είναι η ικανοποίηση των ασθενών μας και της οικογένειας και το δεύτερο είναι η μείωση του κόστους. Και η μείωση του κόστους έρχεται από τις μάταιες και άσκοπες παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε στο τέλος της ζωής ιδιαίτερα, γιατί εμείς οι γιατροί δεν έχουμε μάθει κάτι άλλο. Έχουμε μάθει να δίνουμε θεραπεία μόνο. Και εκείνο που φαίνεται πάλι από τις μελέτες είναι ότι όταν ενσωματωθεί η ανακουφιστική φροντίδα από την αρχή σε μια ογκολογική πάθηση, δεν παρέχουμε καλύτερη ποιότητα μόνο, αλλά και παράταση της ζωής. Ενδεχομένως το γεγονός ότι ενδυναμώνεται ο ασθενής για να παρέχει αυτή τη φροντίδα, του δίνει και περισσότερο χρονικό διάστημα. Και αυτό έχει φανεί και στον καρκίνο των πνευμόνων και σε γυναικολογικές παθήσεις. Τα εμπόδια είναι η έλλειψη της εκπαίδευσής μας. Το έχουμε δει στη Γαλιλαία τώρα που θα δείτε τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν γνωρίζει ο κόσμος, δεν γνωρίζουμε εμείς οι λειτουργοί υγείας. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτόν τον τομέα, όπως και στην αντιμετώπιση του πόνου. Δεν αποζημιώνεται, δεν υπάρχουν οι νόμοι οι κατάλληλοι. Έχουμε οπιοφοβία και ένα σωρό άλλα τέτοια θέματα τα οποία εμποδίζουν αυτή η μορφή της φροντίδας να μπει μέσα και στη δική μας την κοινωνία. Όμως από το 2010, όπως ακούσατε, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρωτικής
ξεκίνησε τη μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας Γαλιλαία, που παρέχει υπηρεσίες τέτοιες κατοίκων, αλλά και σε κέντρο ημέρας. Είναι η μόνη που έχουμε στην Ελλάδα για τους ενήλικες. Υπάρχει και ημέρημνα για τα παιδιά. Παρέχει στους ασθενείς που κατοικούν στην περιοχή της Ιεράς Μητροπόλεως και είναι ογκολογικοί. Με 19 την ομάδα που σας περιέγραψα των γιατρών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων και όλοι οι άλλοι, καθώς και με εθελοντές οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι και πλαισιώνουν όλη αυτή την προσπάθεια. Υπάρχει και μια 24-ωρη τηλεφωνική υποστήριξη, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μιλούσε ο Γενικός Γραμματέας για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η οποία είναι πίσω. Αυτή είναι μια υπηρεσία πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε ένα δύσκολο αντικείμενο όπως είναι η ογκολογική ασθενής. Και γιατί είμαστε σε ένα τέτοιο συνέδριο? Γιατί ουσιαστικά αυτό που λέγαμε, εδώ έχουμε την διεπιστημονικότητα, έχουμε πολλές ειδικότητες οι οποίες πρέπει να συνεργαστούν μαζί και αυτό πρέπει να γίνει στην κοινότητα με την οριζόντια διασύνδεση που πρέπει να υπάρχει με τις κοινωνικές υπηρεσίες της κοινότητας, αλλά και με την κάθετη διασύνδεση με τα νοσοκομεία, με τα ειδικά νοσοκομεία, ιδιαίτερα σε μια πάθηση όπως ο καρκίνος. Έχουμε λοιπόν ένα ηλεκτρονικό ιστορικό, πλήρες ηλεκτρονικό ιστορικό και όχι μόνο ιατρικό ιστορικό. Είναι ένα ιστορικό στο οποίο καταγράφουν και οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί και ο ιερέας και ο φυσιοθεραπευτής. Έπρεπε να είναι διεπιστημονικό για την ανακουφιστική φροντίδα που το διαμορφώσαμε και πάλι άκουσα τις βασικές αρχές μέσα από τη διαβούλευση στα μέλη της ομάδας και παίρνοντας διεθνή guidelines μέσα για να μπορέσουμε να έχουμε τους αλγόριθμους ή τα clinical pathways για το κάθε σύμπτωμα του, τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι λοιπόν, για να μπει κανείς στη φροντίδα της Γαλιλαίας, πρέπει να πάρει ένα τηλέφωνο, θα γράψουμε μια αίτηση εισαγωγής. Την επόμενη μέρα, στην πρωινή μας σύσκεψη, που καθόμαστε όλοι μαζί, θα κουβεντιάσουμε για τις καινούργιες αιτήσεις, για τα επίγοντα τα οποία συνέβησαν το 24ωρο, θα ιεραρχήσουμε τις ανάγκες και θα κάνουμε την επίσκεψη. Αυτό είναι μια μορφή του ηλεκτρονικού μας ιστορικού με τα διάφορα πεδία εδώ για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Ή ταυτόχρονα αυτό που ακούσαμε και από την ειδίκα το πρωί, το επεισόδιο της φροντίδας. Εδώ έχουμε τα συμπτώματα που έχουμε ή τους αλγορίθμους, γιατί την βαρύτητα των συμπτωμάτων τη βάζουν οι ίδιοι ασθενείς μέσα από διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Ταυτόχρονα έχουμε το επεισόδιο φροντίδας που μας δίνει σε μια συγκεκριμένη ημέρα πόσα προβλήματα έχει ο ασθενής και έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Πολλοί από τους ασθενείς μας παίρνουν 10 και 15 βαριά φάρμακα, αλλά ταυτόχρονα μας δίνει και τη διαχρονική παρακολούθηση ενός συμπτώματος ή της λειτουργικής κατάστασης, όπως είναι εδώ ένα διάγραμμα που βγάζει το αρχείο μας. Ή έχουμε την αξιολόγηση του πόνου διαχρονικά, έτσι ώστε να δούμε πόσο αποτελεσματικές είναι οι θεραπείες μας. Και γι' αυτό πήραμε και εμείς την άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ταυτόχρονα μέσα στα 5-7 χρόνια πήραμε και πιστοποίηση ISO για τη Γαλιλαία. Έτσι λοιπόν παρέχεται μια ολοκληρωμένη φροντίδα στους ασθενείς, στην κοινότητα, στο δικό τους το σπίτι, είτε στα γραφεία όταν θα έρθουν, είτε στο κέντρο ημερήσιας απασχόλησης, με την καταγραφή και των δημογραφικών, αλλά και όλου του ιστορικού, ιατρονοσηλευτικά, ψυχοκοινωνικά τους δεδομένα, ο δανεισμός που μπορεί να κάνουμε, όλα τα στοιχεία μέσα στο ιστορικό και η 24-ωρη παρακολούθηση, έτσι ώστε σε όλα τα σημεία της Μητροπόλεως, real time, οπουδήποτε βρίσκονται οι διάφοροι λειτουργοί υγείας μας, να μπορούν να καταγράφουν στο ιστορικό, όπως επίσης και όλο το 24ωρο να καταγράφουν στο ηλεκτρονικό ιστορικό. Και ταυτόχρονα ένα τρίτος χώρος που παρέχεται η ανακουφιστική φροντίδα είναι η φροντίδα σε ένα hospice. Και hospice δεν έχουμε στην Ελλάδα. Ελπίζουμε ότι από την άνοιξη του 2016 θα έχει ολοκληρωθεί το κτίριο αυτό το οποίο ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή στα Σπάτα. Έτσι ώστε να παρέχουμε όλες τις υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας στο σπίτι, στο κέντρο ημέρας και στο hospice. Ταυτόχρονα, εκείνο που είδαμε σαν ανάγκη είναι ότι πρέπει να ενημερωθεί η κοινότητα. Νομίζω ότι περιμένουμε πολλά από την πολιτεία. Έχουμε δει αυτό το διάστημα πόσα εμείς πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να κινητοποιηθούμε σε επίπεδο κοινότητας, σε επίπεδο ασθενών, για να μπορέσουν να γίνουν κάποια πράγματα. Ένα λοιπόν από τα καινούργιες δραστηριότητες είναι το άνοιγμα της Γαλιλαίας στην κοινότητα. Έχουμε συναντήσεις κάθε μήνα που μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να κουβεντιάσουμε για τα θέματα αυτά που εμείς λέμε συνήθως δεν μιλάμε. Και επίσης υπάρχει και η υπηρεσία των πενθούντων που υποστηρίζει τις οικογένειες στη συνέχεια. Τι πετύχαμε με αυτά? Οι μισοί περίπου ασθενείς μας δεν έπαιρναν καμία άλλη θεραπεία. Είναι αυτοί που μπορεί να λέγαμε αφήστε τους, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε.
Τους παρακολουθούμε περίπου 2 μήνες και αυτό μας δίνει το χρόνο να κάνουμε παρεμβάσεις στις οικογένειες. Διεθνώς οι 3 μήνες είναι ένας καλός χρόνος, με περίπου 17 επισκέψεις ανά ασθενή. Αρκετά μεγάλοι οι ασθενείς μας σε ηλικία και ασθενείς που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ένα ποσοστό που φτάνει το 75% θέλουν βοήθεια. Με κύριο φροντιστή κάποιο μέλος της οικογένειας. Τώρα έχουμε αρχίσει να συνειδητοποιούμε πόσο βάρος βάζουμε στην οικογένεια. Εκείνο οι δείκτες μας που νομίζω ότι είναι σημαντικοί για το σύστημα υγείας και φαίνεται και στην πράξη ενδεχομένως η μείωση του κόστους για την Ελλάδα είναι ότι ένα 56% δεν έκανε καμία εισαγωγή στο νοσοκομείο ενώ το 69% περίπου των ασθενών μας πέθαναν και είναι γνωστό διεθνώς ότι η τελευταία χρονιά της ζωής ιδιαίτερα σε ογκολογικούς ασθενείς κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Ακούσατε για την εισαγωγή στο νοσοκομείο της επανειλημμένης ή την εισαγωγή στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ένας άλλος σημαντικός δείκτης είναι ότι ένα 65% των ασθενών υποστηρίχθηκε να πεθάνει στο σπίτι, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στη Μητρόπολη μας είναι 39%. Άρα θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι κάπως βοηθήσαμε με τις υπηρεσίες μας. Ένα άλλο δεδομένο, είπα ότι οι ασθενείς είναι εκείνοι οι οποίοι βαθμολογούν τα συμπτώματά τους. Αυτά είναι μια κλίμακα με τα κυριότερα συμπτώματα που βρίσκουμε. Και εκείνο το οποίο είδαμε στην αρχή της παρακολούθησής μας και 2 μήνες μετά, είναι ότι στατιστικά σημαντικά μειώσαμε το άγχος, πάρα πολύ σημαντικό, ή κάποια άλλα συμπτώματα. Συνήθως εμείς όταν χορηγούμε στην Ελλάδα οπιοειδή ή αναλγησία ή οτιδήποτε, ξεχνάμε τη δυσκολιότητα και την αυτία. Εδώ, εφαρμόζοντας τους αλγόριθμους και τα διεθνή guidelines, μπορέσαμε να δείξουμε στατιστικά σημαντική διαφορά. Εκείνο όμως που έχει σημασία και αξία είναι τούτο εδώ, που πάει να γίνει στατιστικά σημαντικό, που τι λέει. Λέει ότι ενώ οι ασθενείς επιβαρύνονται, εκείνο που περιγράφουν είναι μεγαλύτερη ευεξία. Και αυτό είναι κάτι που περιγράφεται διεθνώς και το βλέπουμε και στην πράξη, ότι πραγματικά οι ασθενείς ακουμπάνε, στηρίζονται και ενώ οργανικά φθήνουν, ψυχικά έχουν μια μεγαλύτερη ευεξία. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς. Εδώ είναι πάλι κάποιες άλλες κλίμακες που ήδη οι ασθενείς βαθμολογούν τη φροντίδα με ένα συνολικό 4,7 στο 5. Δεν σας κουράζω με αυτά. Και όπως είναι φυσικό, όσο πιο βαριά ήταν, όσο πιο χαμηλό ήταν το επίπεδο της λειτουργικότητάς τους, τόσο μεγαλύτερη ήταν και η ικανοποίησή τους από τις υπηρεσίες της μονάδας. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας και νωρίτερα από τον χρόνο, τι προσπάθησε να κάνει η Γαλιλαία. Προσπάθησε ουσιαστικά να υποστηρίξει τους ασθενείς. Τους βαριά αυτούς ασθενείς στο σπίτι και όχι μόνο τους ασθενείς και την οικογένεια, να έχουν μια φροντίδα η οποία είναι όσο γίνεται καλύτερη στο σπίτι. Γιατί θα ξέρετε, ίσως μου είπε ο κ. Βοντετσιάνος, να μην μιλήσω πολύ ιατρικά, τέτοιες εμπειρίες έχουμε όλοι στο περιβάλλον μας. Ο τρόπος που ένας από τους δικούς μας ανθρώπους φεύγει από τη ζωή είναι κάτι που σημαδεύει όλους μας στη συνέχεια. Και μόνο η παρουσία μιας τέτοιας ομάδας στο σπίτι σας διαβεβαιώνω ότι υποστηρίζει όχι μόνο τον ασθενή, αλλά και την οικογένεια να ξέρει ότι έκανε το καλύτερο για το δικό της άνθρωπο που φεύγει. Ταυτόχρονα βλέπουμε την ανάγκη που υπάρχει και την έλλειψη υποδομών στην κοινότητα για να μπορέσουμε να παρέχουμε το έργο αυτό. Έχουμε μια πολύ μεγάλη βοήθεια από τις ενορίες. Δίνουμε τρόφιμα στο 20% των ασθενών μας για να μπορέσουμε να πάμε να παρέχουμε υπηρεσίες φροντίδας. Τα ψυγεία είναι άδεια. Πόσο λοιπόν χρειάζεται η συνεργασία με τις ενορίες, και είναι κάτι που το οποίο κάνουμε. Η συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Στο Λαύριο ήδη, στο Μαρκόπουλο, ξέρουμε ότι όταν φτάνουν στο τέλος και δεν μπορούν πια οι κοινωνικές υπηρεσίες ή ο ένας κοινωνικός λειτουργός που έχει μείνει να τα βγάλει πέρα με τους πιο δύσκολους ασθενείς, εάν έχουν κάτι ογκολογικό, θα πούν: «Α, ωραία, τώρα πήγαινε στη Γαλιλαία, θα σε φροντίσει για όλα». Συνεργασία λοιπόν με τις κοινωνικές υπηρεσίες που κάνουμε στην πράξη. Προσωπικές σχέσεις είναι ο τρόπος που έχουμε στην Ελλάδα και το φιλότιμο να καλύπτουμε τις κρατικές ελλείψεις. Συνεργασία έχουμε, συμβόλαιο συνεργασίας με τα αντικαρκυνικά νοσοκομεία, με το νοσοκομείο Άγιος Σάββας και τώρα με το νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων. Δεν έχουμε κάποια από τα γενικά νοσοκομεία και τα επίγοντα που θα πρέπει να υπάρχει στην Αγγλία. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτό. Οι προεκπεφρασμένες επιθυμίες των ασθενών, έτσι ώστε να μην γίνονται άσκοπες εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και τώρα δημιουργούμε ένα δίκτυο, το λέμε το Βόρειο και το Νότιο Δίκτυο, με τα κέντρα υγείας και στο Λαύριο, όπου όχι μόνο οι υγειονομικοί φορείς, αλλά και οι κοινωνικοί φορείς της περιοχής, όπου υπάρχουν βοήθεια στο σπίτι, όπου υπάρχουν καπί, έρχονται και καθόμαστε γύρω ένα τραπέζι και κουβεντιάζουμε για να δούμε πώς εμείς από τη βάση
και μακάρι και η πολιτεία ταυτόχρονα να κάνει κινήσεις που να μας διευκολύνουν, αλλά πόσο εμείς μπορούμε να συνεργαστούμε, να κάνουμε λιγότερη δουλειά, ο ένας, δίνοντας ο ένας την εμπειρία του στον άλλον, έτσι ώστε να βοηθούμε πιο αποτελεσματικά τους ασθενείς σήμερα, τώρα, και όχι αύριο ίσως με κάποια ευκολόγια. Και αυτό είναι επίσης, λείπει πάρα πολύ στην Ελλάδα αυτό που υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη, ο οικογενειακός γιατρός που ακούσατε και η κοινοτική νοσηλευτική. Ευχαριστώ πολύ.